συζήτηση, η σημερινή συζήτηση είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της προηγούμενης, με την έννοια ότι υπήρχε μία συνάφεια και συγχρόνως μία αντιπαλότητα από ένα σημείο και μετά μεταξύ του Αλμπουσέρ, για τον οποίο συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, και του Μπουλατζά, ιδιαίτερα την περίοδο από τέλος της δεκαετίας του 1970, οπότε παρατηρείται και μια μεταστροφή και στο θεωρητικό και στο θεωρητικό έργο και στην πολιτική στάση του Μπουλατζά. Λοιπόν, ο Μπουλατζάς, Έλληνας που σπούδασε και έμεινε στο Παρίσι, όπου έβγαλε και γαλλικά τα βασικά του βιβλία, 1936 με 1979. Το 1979 αυτοκτόνησε, φυγώντας από ένα πολύ ψηλό όροφο ενός κτηρίου. Αρχίζει το συγγραφικό του έργο το 1968. Επομένως, έχει σχέση με το Μάη του 68 και έχει το πρώτο του βιβλίο, που είναι αυτό εδώ, «Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις», εκδίδεται πριν τα γεγονότα του Μάη. Εν πάση περιπτώσει, έχει γραφτεί πριν τα γεγονότα του Μάη. Είναι όλο του το έργο, ουσιαστικά συνοψίζεται σε τέσσερα βιβλία, παρότι υπάρχουν άρθρα, έτσι, αλλά παρεμβάσεις, συνεντεύξεις κτλ. Εντάσσονται όμως στις θεματικές τεσσάρων βιβλίων. Το πρώτο είναι «Η πολιτική εξουσία και οι κοινωνικές τάξεις», 68 στα γαλλικά, 75 στα ελληνικά, «Φασισμός και δικτατορία», 70 στα γαλλικά, 75 στα ελληνικά, η πρώτη έκδοση, ο Ολκός, «Η τάξη στο σύγχρονο καπιταλισμό», 74 και 81, 81 θεμέλιο στα ελληνικά, «Η κρίση των δικτατοριών», 1975, που βγαίνει την ίδια χρονιά και στα ελληνικά, και «Το κράτος, η εξουσία, ο σοσιαλισμός», 1977-1982 στα ελληνικά. Ο Μπουλατζάς λοιπόν έχει μια επιρροή από το κλίμα της Γαλλίας και ιδίως από τον Αλμπουσέρ και την ομάδα του, κοντά στην οποία ήταν αρχικά. Συγχρόνως όμως έχει μια επιρροή από την ΕΔΑ και το ΚΚΕ του Παρισιού. Από ανθρώπους δηλαδή που είχαν πάει εκεί πριν ήδη ακόμα το 1967 για σπουδές ή οτιδήποτε άλλο και ήταν σε αυτόν τον κύκλο. Υπάρχει μια γενιά που είναι περίπου τα ίδια χρόνια έχουν γεννηθεί. Είναι 36 είναι ο Μπουλατζάς, 37 είναι ο Ελεφάντης, 38 είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου, ιστορικός της τέχνης, καθηγητής ιστορικός της τέχνης, ο οποίος έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μεταξύ των Ελλήνων και θεωρητικά εκείνα τα χρόνια, τις δεκαετίες του 60, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών του Παρισιού, ο Χατζηνικολάου, και έπαιξε ρόλο στο περιοδικό Πορεία, που ήταν το περιοδικό του Φοιτητικού Συλλόγου των Ελλήνων του Παρισιού. Έτσι. Το περιοδικό λοιπόν Πορεία δημοσιεύει θεωρητικά άρθρα, δημοσιεύει Αλμπουσέρ, δημοσιεύει Γκράμσι, Λούκατς κτλ. Αλλά και αναλύσεις Ελλήνων, και εκείνο που το διακρίνει και έχει ένα ενδιαφέρον είναι από την αρχή, με πρωτοβουλία κυρίως του Χατζηνικολάου, ότι διαφοροποιείται από τη θέση την αυθόρμητη που έχουν τα ελληνικά κόμματα, οι Έλληνες αγωνιστές κτλ. Να θεωρούν τη δικτατορία φασισμό, και διακρίνει η δικτατορία ο φασισμό. Λέει ότι είναι άλλο η δικτατορία, άλλο ο φασισμός, και βλέπουμε άρθρα ήδη εκεί να υποστηρίζουν τη θέση ότι πρόκειται για μια στρατιωτική δικτατορία που είναι άλλο από ένα φασιστικό καθεστώς. Ο Χατζηνικολάου είναι αυτός που έγραψε με το ψευδόνυμο Νίκου Σούρος το βιβλιαράκι «Η θεωρία του Λένιν για τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό», το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αγώνας, που ήταν το εκδοτικό της Πανελλαδικής στα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτό υπάρχει ηλεκτρονικά για όποιον ενδιαφέρεται, και επίσης με το ψευδόνυμο Νί Πασχάλης,
μια σειρά άρθρων που έχουν γενικό τίτλο για την αντίσταση. Έτσι, σήμερα είναι στο πολιτικά στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και θα τον δούμε καμιά φορά να ανθρωγραφεί στην αρχή υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τότε τα πράγματα ήταν έτσι διαφορετικά. Λοιπόν, επομένως επηρεάζεται και από αυτό το κλίμα ο Μπουλατζάς και υπάρχει, όπως σας είπα προκαταβολικά, μία στροφή στο έργο του, η οποία πολύ συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη. Δηλαδή, μιλάμε ποια είναι η θεωρία του Μπουλατζά. Έτσι, σχηματοποιώντας, θα έπρεπε να πούμε ποιες είναι οι δύο θεωρίες του Μπουλατζά. Ο Μπομ Τζέσο, που είναι στο κλίμα περισσότερο του ένας θεωρητικός μαρξιστής, είναι περισσότερο στο κλίμα του ύστερου Μπουλατζά, ας πούμε, του ευρωκομμουνιστή, είχε γράψει το εξής, τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του, θυμίζω πέθανε το 1979, ο Μπουλατζά συμπλήρωσε τη διαδρομή του από το λενινιστικό αβανγκαρδισμό προς μια ιδιάζουσα εκδοχή της αριστερής πτέρυγας του ευρωκομμουνισμού. Συμπληρώνοντας αυτή την τροχιά, ο Μπουλατζάς επηρεάστηκε ξεκάθαρα από τα πολιτικά γεγονότα και τη δική του συμμετοχή στις δραστηριότητες συνδικαλιστικές και πολιτικές. Αυτές οι επιδράσεις ενθάρρυναν τη ρήξη του με τον αλεξανδριανό στρουκτουραλισμό, που είχε προμηθεύσει την αρχική θεωρητική πρώτη ύλη. Έτσι, ο Μπουλατζάς γίνεται συνήγορος των φιλελεύθερων κοινοβουλευτικών μορφών και των διαδεδομένων ατομικών ελευθεριών, και μοιάζει να εγκαταλείπει την αρχική του άποψη ότι η αστική δημοκρατία ήταν απλώς η θεσμική έκφραση της αστικής πολιτικής κυριαρχίας. Αυτό το γράφει ο Τζέσοπ σε ένα βιβλίο του 1989. Λοιπόν, παρόλα αυτά, χωρίς να προκαταβάλουμε έτσι την συζήτηση, το ότι συζητάμε σήμερα για τον Μπουλατζά και ότι εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα μελέτης και συζήτησης στη διεθνή βιβλιογραφία, δείχνει ότι το έργο του ήταν σημαντικό και έθεσε πολλά ζητήματα. Με αυτή την άποψη θα προσπαθήσω να εντοπίσω κάποια ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι το 1968, όταν βγαίνει η πολιτική εξουσία και οι κοινωνικές τάξεις, αυτό το βιβλιάκι, έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα βασικά κείμενα του Αλτουσέρ, για τα οποία συζητήσαμε πριν. Δηλαδή τα άρθρα που μαζεύονται στο για το Μάρξ και το Θέσεις, αλλά και το να διαβάσουμε το κεφάλαιο, έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Επίσης, ένα άλλο εμβληματικό βιβλίο του Αλτουσέρ, η φιλοσοφία και η αυθόρμητη φιλοσοφία των επιστημόνων είναι το 1967. Επομένως, ο Μπουλατζάς έχει αυτή τη συσκευή και θα δούμε ότι στο πρώτο του βιβλίο, οπωσδήποτε, στηρίζεται σε έννοιες που είναι δάνεια από τον Αλτουσέρ. Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύει την έννοια του τρόπου παραγωγής ως τις εσωτερικές ιδιότητες που διέχουν κάθε καπιταλιστικό σύστημα, ο τρόπος που προσεγγίζει την πολιτική εξουσία, η προτεραιότητα της αντίφασης ως προς την ενότητα, η προτεραιότητα οι τάξεις που υπάρχουν μόνο μέσα στην πάλη των τάξεων, δηλαδή δεν προϋπάρχουν οι τάξεις και μετά οι πάλι των τάξεων, αλλά τάξεις δημιουργούνται και συγκροτούνται μέσα στο συντηρουσιακό πεδίο της πάλης των τάξεων. Η κριτική του οικονομισμού και της θεωρίας των παραγωγικών δυνάμεων, αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Επομένως, πάλι η έμφαση στην πάλη των τάξεων ως κινητήρια δύναμη της ιστορίας και η κριτική στο θεωρητικό ανθρωπισμό ή ουμανισμό ως μορφή της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας και της αστικής ιδεολογίας μέσα στο μαρξισμό. Έτσι, η ιδέα δηλαδή ότι η αστική ιδεολογία μπορεί να κυριαρχεί μέσα στο μαρξισμό και να δημιουργεί αμαλγάματα όπου την πρωτοκαθεδρία έχει η αστική ιδεολογία. Ένα τέτοιο το χαρακτηριστικό παράδειγμα που βάζουν στην κριτική τους είναι ο σταλινισμός. Ο σταλινισμός ως μια εκδοχή μαρξισμού κυριαρχημένο από την αστική ιδεολογία. Το πρωτότυπο αυτού του βιβλίου είναι ότι προσπαθεί να εστιάσει στο κράτος με έναν τρόπο έτσι πιο συστηματικό από ό,τι οι προηγούμενες εργασίες.
χρόνος ο παράγοντας που συμπυκνώνει πολιτικά όλα τα επίπεδα της ταξικής κυριαρχίας του κεφαλαίου. Έτσι, παίζει ένα κεντρικό ρόλο επομένως ως οργανωτής της κοινωνίας και ως το κέντρο άσκησης εξουσίας. Σε αυτό το πεδίο το κράτος έχει μια σχετική αυτονομία από την κυρίαρχη τάξη, δεν είναι με τη στενή έννοια ένα εργαλείο της κυρίαρχης τάξης, με μια διπλή έννοια. Απ' τη μια δεν ταυτίζεται με καμιά μερίδα της, αλλά εκφράζει πάντα μέσα, με αντιφατικό τρόπο και μέσα από συγκρούσεις το γενικό κεφαλαιοκρατικό συμφέρον, και δεύτερον εξασφαλίζει και την ιδεολογική κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στις κυριαρχούμενες τάξεις, δεχόμενο ακόμα και καταστάσεις που μοιάζουν να είναι μια υποχώρηση ή μια αποδοχή λαϊκών ετοιμάτων και συμφερόντων. Αυτά τα λαϊκά συμφέροντα και αιτήματα, τα οποία ενσωματώνονται στο κράτος και μοιάζουν να είναι επιλογές του κράτους που ευνοούν, ας πούμε, τις λαϊκές τάξεις απέναντι στο κεφάλαιο, στην πραγματικότητα είναι όροι για την αναπαραγωγή χωρίς τριβές της συνομικής καπιταλιστικής κυριαρχίας, λέει ο Μπουλατζάς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης της σελίδες του δεύτερου τόμου του βιβλίου του είναι έτσι αυτή η κοινωνική πολιτική, τη βάζει μάλιστα και σε εισαγωγικά, όσο και αν σημαδεύεται ενδεχομένως από πραγματικές οικονομικές παραχωρήσεις που επιβάλλονται στις κυρίαρχες τάξεις από την πάλη των κυριαρχούμενων τάξεων, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, ασκούμενη μέσα σε αυτά τα όρια, να αμφισβητήσει τις δομές του κεφαλαιοκρατικού τύπου κράτους. Επομένως είναι ζητήματα που αφορούν την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης αλλά και των συνολικών σχέσεων και εξασφαλίζουν αυτό που θα λέγαμε την ηγεμονία. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδεολογική βαθμίδα και εξετάζει ζητήματα που μοιάζουν ή και είναι καινούργια, όπως μερίδες, ταξικές μερίδες της κυρίαρχης τάξης ή της εργατικής τάξης, στρώματα και εισάγει μια νέα έννοια που είναι η κοινωνική κατηγορία για τις διαταξικές κοινωνικές πρακτικές, γιατί είπαμε οι κοινωνικές ομάδες είναι στην πραγματικότητα φορείς πρακτικών, έτσι. Και εισάγει την έννοια της κατηγορίας για να περιγράψει το φοιτητικό κίνημα και το νεολαϊστικό κίνημα, την κρατική γραφειοκρατία και τις ελίτ. Δηλαδή, η νεολαία είναι μια διαταξική κατηγορία, με την έννοια ότι τα μέλη που απαρτίζουν την νεολαία, καθοριζόμενα ταξικά από την ταξική θέση του νοικοκυριού μέσα στο οποίο είναι, της οικογένειας, δεν ανήκουν στην ίδια τάξη αλλά σε διαφορετικές τάξεις. Πολύ συχνά όμως βλέπουμε να ριζοσπαστικοποιούνται σαν σύνολο αυτές οι λεγόμενες κοινωνικές κατηγορίες και να δρούμε αποφασιστικά μέσα στη συγκυρία. Αυτό το ερμηνεύει ο Μπουλατζάς για τη θέση που έχουν αυτές οι διαταξικές ομάδες ως προς τους κρατικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, η θέση της νεολαίας στον εκπαιδευτικό μηχανισμό δημιουργεί τέτοιες αντιθέσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τη ριζοσπαστικοποιήσει και να λειτουργήσει όχι ως φορέας των δικών της συμφερόντων, αλλά να κάνει μια παρέμβαση υπέρ των προλεταριακών συμφερόντων. Έτσι δηλαδή προσπαθεί να ερμηνεύσει τα κινήματα της δεκαετίας του 70, αλλά το επεκτείνει αυτό και μιλάει για τη στερεογραφειοκρατία που μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη στάση, αλλά ακόμα και για άλλα σώματα μέσα στους κρατικούς μηχανισμούς, όπως είναι το προσωπικό του στρατού κτλ. Έχει λοιπόν μια αρκετά περίπλοκη και λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων και των λειτουργιών του κράτους, η οποία έχει ενδιαφέρον και μια πρωτοτυπία. Επίσης δίνει μια έμφαση στην κυρίαρχη ιδεολογία και στον
ρόλο της να αποκρύπτει τις ταξικές σχέσεις. Λέει πραγματικά ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ιδεολογίας συνίσταται στο ότι κρύβει με ένα εντελώς ειδικό τρόπο την ταξική εκμετάλλευση στο βαθμό που κάθε ίχνος ταξικής κυριαρχίας απουσιάζει συστηματικά από τη γλώσσα της. Υπάρχει μόνο ο πολίτης, τα δικαιώματα, οι νόμοι και έχει μια ανάλυση για την νομική ιδεολογία κτλ. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η συγκρότηση του έθνους ως μιας ιδεολογικής κατασκευής, την οποία ο Κουλαντζός θεωρεί αμοιβώς αποτέλεσμα της δράσης του κράτους. Με δικά μου λόγια, αν το πω ερμηνεύοντάς τον, ότι το έθνος είναι ο λαός του κράτους, ο λαός ενός κράτους. Ακόμα κι αν μας φαίνεται ότι κάποια έθνη είχαν προϋπάρξει του κράτους που συγκροτήθηκε και τα λοιπά, στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί υπήρχαν κρατικές λειτουργίες που συγκροτούσαν αυτό το πληθυσμό ως έθνος. Λέει λοιπόν, ειδικότερα το καπιταλιστικό κράτος οφείλει την αρχή της νομιμότητάς του στο γεγονός ότι εμφανίζεται ως η ενότητα του έθνος λαού, εννοούμενο σαν ένα σύνολο ομοιογενών οντοτήτων, ταυτοτήτων και διάσπαρτων καταστάσεων που αυτό καθορίζει σαν πολιτικά άτομα πολίτες. Έτσι, έχει και αυτή την διάσταση που βάζει τη διάσταση του έθνους ως πολύ σημαντική για την καπιταλιστική ηγεμονία. Το δεύτερο βιβλίο που είναι το 1970, «Φασισμός και Δικτατορία», εστιάζει κυρίως στην διαφοροποίηση των μορφών του αστικού καθεστώτος και στα λεγόμενα καθεστώτα έκτακτης ανάγκης. Πότε προκύπτουν και τι είναι αυτά τα καθεστώτα έκτακτης ανάγκης. Εδώ βλέπουμε ότι υιοθετεί το και ενσωματώνει στην ανάλυση του το σχήμα του Αλτουσέρ, ιδεολογία και ιδεολογική μηχανισμή του κράτους, δηλαδή το κράτος ως ένα σύνολο μηχανισμών που στην πραγματικότητα είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός με διάφορους κλάδους που είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους, το βαθύ κράτος, έτσι η κυβέρνηση, το δικαστικό σύστημα με τις φυλακές, ο στρατός, η αστυνομία κλπ. Και ένας αστερισμός ιδεολογικών μηχανισμών που μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια. Ενσωματώνει αυτό το σχήμα, μάλιστα το εμφανίζει σε ένα άρθρο του που είναι σε διάλογο με το Big Miliband για πρώτη φορά, πριν κυκλοφορήσει πριν δημοσιευτεί το κείμενο του Αλτουσέρ, και τι είναι γραμμένο από πριν. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο βγάζει αυτήν την ανάλυση πρώτος ο Κουλαντζάς, η οποία όμως είναι ομοιγός του Αλτουσέρ, εκεί φαίνεται και η σχέση η οποία υπήρχε μεταξύ τους πριν δημοσιευτεί αυτό το κείμενο. Έτσι. Και θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά ενός κράτους με έκτακτης ανάγκης είναι η μετατόπιση του κέντρου άσκησης της εξουσίας μέσα στους κλάδους του κατασταλτικού μηχανισμού. Στη στρατιωτική δικτατορία από τον πολιτικό μηχανισμό που έχει να κάνει και με τις ιδεολογικές σχέσεις αντιπροσώπευσης και τα λοιπά στο στρατό, που γίνεται κατά κάποιο τρόπο το κόμμα της κυρίαρχης τάξης, και τα άλλα καθεστώτα τα οποία περιγράφει είναι ο βοναπαρτισμός, που έχει να κάνει πάλι με μια συγκεκριμένη κίνηση μαζών κυρίως στον 19ο αιώνα, και ο φασισμός, που έχει την ιδιαιτερότητα της κατάληψης εισαγωγικά του κράτους από τα έξω, από ένα κόμμα κίνημα, το οποίο μετατρέπεται σε μια μη κοινοβουλευτική μορφή διακυβέρνησης. Αλλά κέντρο της διοίκησης γίνεται αυτό το κόμμα, το οποίο βραχυκυκλώνει όλους τους κρατικούς μηχανισμούς, δημιουργώντας ένα δίκτυο, το δίκτυο του φασιστικού κόμματος. Επομένως, διαχωρίζει τις δύο μορφές, κυρίως αυτές είναι οι σύγχρονες μορφές, η δικτατορία, η στρατιωτική δικτατορία, η αστυνομική δικτατορία και ο φασισμός, με βάση αυτό το κριτήριο του κέντρου άσκησης της πολιτικής εξουσίας με τη στενή έννοια, στρατός, αστυνομία ή το φασιστικό κόμμα, το ναζιστικό κόμμα, και συγχρόνως αναλύει την διαφορετική μορφή νομιμότητας που έχει το κάθε ένα από αυτά τα καθεστώτα, στο βαθμό που το φασιστικό κόμμα περιλαμβάνει μια πλατιά υποστήριξη που έχει ξεκινήσει εκ των
εκτός κράτους. Έχει ενσωματώσει όλες τις, αναλύσεις του Αλτουσέρ για τον σταλινισμό, τον υπονομισμό, τον θεωρητικό ανθρωπισμό κτλ. Τα οποία προσπαθεί να τα βάλει στο φασισμό και την τετορία και σε συγκεκριμένη ανάλυση, δηλαδή κάνει κεφάλαιο του βιβλίου. Έχει μετά ένα μέρος, αφού τελειώσει το θεωρητικό μέρος, που λέει η Γερμανία για να αναλύει το τι συνέβη στον, στο γερμανικό κοινωνικό σχηματισμό στα χρόνια από τις ανόδου του Χίτλερ και η Ιταλία με την άνοδο του Μουσολίνη. Έτσι έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ανάλυση και με βάση αυτήν την ανάλυση περιοδολογεί και κρίνει και τη στάση της Τρίτης Διεθνούς απέναντι στο φασισμό. Έτσι έχει και μια εκτενή ανάλυση σε αυτό το επίπεδο. Επίσης δείχνει ότι η δυνατότητα επιβολής ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης έχει να κάνει με την καμπή της πάλι στο τάξη. Δηλαδή υποστηρίζει ότι χοντρικά η πάλι των τάξεων έχει καμπές, άμα τη δούμε από τη μεριά της εργατικής τάξης ή του κινήματος, επιθετική σταθεροποίησης και άμυνας, που αντίστροφα είναι επιθετική για τις κυρίαρχες τάξεις, σταθεροποίηση βέβαια και για τους δύο, ή άμυνας για τις κυρίαρχες τάξεις, και ισχυρίζεται ότι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιβάλλεται πάντα όταν οι κυρίαρχες τάξεις βρίσκονται στην επίθεση. Είναι μια φάση επίθεσης της αστικής τάξης, ότι ποτέ δεν μπορεί να επιβληθεί ένα τέτοιο καθεστώς όταν η εργατική τάξη βρίσκεται σε άνοδο, το κίνημά της δηλαδή, και σε μια επίθεση. Τώρα, το επόμενο έργο του Μπουλατζά, που είναι η τάξη στο σύγχρονο καπιταλισμό, το 1974, είναι περισσότερο εστιασμένο στη συγκεκριμένη ανάλυση των τάξεων σε έναν αναπτυγμένο καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό και επομένως μπαίνει σε αντικείμενα που είναι άλλα από τα αντικείμενα που είχε αναπτύξει ο Αλτουσέρ. Δεν είναι εφαρμογές ή προχώρημα, επανάληψη αυτό. Επομένως είναι ήδη μια διαφοροποίηση, αλλά μια διαφοροποίηση κυρίως στο επίπεδο της του ίδιου του αντικειμένου, έτσι. Λοιπόν, ο Πουλατζάς χοντρικά σε αυτό το βιβλίο θεωρεί ότι σε έναν αναπτυγμένο καπιταλιστικό σχηματισμό που υπάρχει μόνο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και τρόποι παραγωγής μη ανταγωνιστικοί προς αυτόν, όπως είναι ο τρόπος της απλής εμπορευματικής παραγωγής, δηλαδή ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης, ας πούμε, ή το αγροτικό νοικοκυριό κλπ. Συγκροτούνται τρεις τάξεις, οι δύο βασικές τάξεις που είναι η αστική τάξη με τις μερίδες της, τα στρώματά της κτλ. Και η εργατική τάξη και η μικροαστική τάξη, η οποία αποτελείται από δύο υποσύνολα, τη νέα μικροαστική τάξη που είναι η μισθωτή των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι συγχρόνως ασκούν λειτουργίες του κεφαλαίου που τους έχουν επιχορηθεί, οι μηχανικοί, οι επιτηρητές, οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές κάτω από το ανώτατο επίπεδο, έτσι, αυτό που ο Μάρξ έχει ονομάσει η αξιωματική και η υπαξιωματική της παραγωγής, αυτή είναι η νέα μικροαστική τάξη. Σε αυτή τη νέα μικροαστική τάξη εντάσσει και τους δημοσίους υπαλλήλους, με την έννοια ότι δεν ασκούν κάποια παραγωγική εργασία, με την έννοια ότι δεν δουλεύουν σε μια επιχείρηση που παράγει υπεραξία, έτσι, αλλά δουλεύουν στο κρατικό μηχανισμό. Και την παραδοσιακή μικροαστική τάξη των αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι παράγουν απλά και όχι τα καπιταλιστικά εμπορεύματα, το αγροτικό νοικοκυριό, ο αυτοαπασχολούμενος βιοτέχνης κτλ. Σε αυτήν την ανάλυση, η οποία είναι έτσι αρκετά διαδεδομένη,
Έχουμε κάνει μια κριτική μαζί με τον Γιώργο Οικονομάκη, η οποία έχει δημοσιευθεί και στα αγγλικά αλλά και στο τεύχος 99 των θέσεων. Ισχυριζόμενοι ότι ο Μπλατζάς υποπίπτει σε σοβαρά σφάλματα από τη μια μεριά ό,τι αφορά τη διάκριση παραγωγικής μη παραγωγικής εργασίας, την οποία χρησιμοποιεί και ως κριτήριο για να ξεχωρίσει τις τάξεις. Χρησιμοποιεί τον όρο παραγωγική εργασία μόνο για τους κλάδους εκείνους οι οποίοι παράγουν υλικά εμπορεύματα, υλικό από υλική άποψη αυτά εμπορεύματα, και έτσι θεωρεί τον όρο υπάλληλο, τον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ κλπ. Μη παραγωγικό, έτσι τους κλάδους των μεταφορών του εμπορίου κλπ. Τους θεωρεί μη παραγωγικούς. Αυτό είναι μια συζήτηση μέσα στην μαρξιστική θεωρία. Εν πάση περιπτώσει, υιοθετεί αυτή την άποψη που θεωρούμε λάθος. Και επίσης, για να ενοποιήσει αυτά τα δύο υποσύνολα, χρησιμοποιεί μια έννοια των κατάλληλων αποτελεσμάτων, δηλαδή λέει ότι εκτός από τη θέση του στο οικονομικό επίπεδο, οι κοινωνικές τάξεις έχουν ακριβώς από τη θέση τους και μία συγκεκριμένη στάση στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο. Η στάση αυτής της ενδιάμεσης τάξης, ή αν θέλετε των ενδιάμεσων υποσυνόλων, που είναι οι αξιωματούχοι της παραγωγής, οι οποίοι δουλεύουν υπό την εξουσία του κεφαλαίου, αλλά συγχρόνως ασκούν την επιχείρηση, τη διοίκηση κτλ. Η μέρος τους, εκ μέρους του εξ ονόματος του καπιταλιστή, τα κατάλληλα αποτελέσματα αυτών και τα κατάλληλα αποτελέσματα των αυτοαπασχολούμενων τους ενοποιούν. Αυτό ισχυρίζεται. Τώρα, πώς ορίζει τα κατάλληλα αποτελέσματα, λέει, αν μπορούμε να θεωρούμε ότι ανήκουν σε μία και την ίδια τάξη, σύνολα που από πρώτη ματιά κατέχουν διαφορετικές θέσεις οικονομικές σχέσεις, τούτο συμβαίνει διότι αυτές οι διαφορετικές θέσεις έχουν στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο τα ίδια αποτελέσματα. Η αναφορά στις πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις είναι απόλυτα απαραίτητη για να εντοπιστεί η θέση της μικροαστικής τάξης στον ταξικό δομικό προσδιορισμό. Και αναφέρει διάφορα χαρακτηριστικά. Στο ιδεολογικό επίπεδο η παραδοσιακή μικροαστική τάξη εκδηλώνει τα ακόλουθα κατάλληλα αποτελέσματα. Μια αντικαπιταλιστική ιδεολογική χρειά του κοινωνικού status quo εναντίον του μεγάλου πλούτου και των μεγάλων περιουσιών, αλλά υπέρ του κοινωνικού status quo κλπ. Κλπ. Έτσι είναι μια ανάλυση, να μην την παρουσιάσουμε όλοι. Σας λέω μόνο επιγραμματικά ότι με την δική μας την προσέγγιση θεωρούμε ότι τα κατάλληλα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη είναι εναντίον της μεγάλης. Η νέα μικροαστική τάξη είναι η ψυχή της επιχείρησης, ταυτίζεται μαζί της. Η επιχείρησή μας, και αυτό είναι αυτή που, για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, που ταυτίζονται με αυτό. Έτσι. Και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, το δικό μας συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να θεωρούμε αυτά τα δύο υποσύνολα ως δύο διαφορετικές τάξεις, την παραδοσιακή μικροαστική τάξη και τη νέα μικροαστική τάξη, και ότι υπάρχει μια σημαντική ενδιάμεση κατάσταση, την οποία ονομάζουμε μεσοαστική τάξη, που είναι το αφεντικό, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα καπιταλιστής. Έχει μισθωτούς εργάτες, αλλά δεν είναι καπιταλιστής. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο επιμένει πάρα πολύ ο Μάρξ. Μια χειρονακτική εργασία, μόλις το κεφάλαιό του φτάσει στο ελάχιστο εκείνο μέγεθος με το οποίο και μόνο αρχίζει η κατ' αυτό κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Έτσι παραχωρεί τώρα τη λειτουργία της άμεσης και συνεχούς επίβλεψης των ξεχωριστών εργατών και εργατικών ομάδων σε μια ειδική κατηγορία μισθωτών εργατών. Όπως ένας στρατός χρειάζεται στρατιωτικούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έτσι και η μάζα των εργατών που συνεργάζονται κάτω από το πρόσταγμα του ίδιου κεφαλαίου χρειάζονται αξιωματικούς, διευθυντές, διαχειριστές,
και υπαξιωματικούς της βιομηχανίας, επιστάτες, foremen, overlookers κτλ. Που στη διάρκεια του προτσέσου εργασίας διοικούν εξ ονόματος του κεφαλαίου. Η δουλειά της επιστασίας εδραιώνεται σαν αποκλειστική τους λειτουργία. Εδώ ο Μάρξ περιγράφει και τη νέα μικροαστική τάξη ως κάτι διακριτό από το κεφάλαιο αλλά και από την εργατική τάξη, αλλά περιγράφει και το έχει σε πάρα πολλά σημεία, απλώς δεν έχει νόημα να το αναφέρουμε, ότι ο κεφαλαιοκράτης για να μην γίνει κεφαλαιοκράτης πρέπει να πάψει να κάνει την ίδια δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι κεφαλαιοκράτης ο διευθυντής ενός συνεργείου αυτοκινήτων που έχει και 2-3 μισθωτούς μέσα και είναι και αυτός με το σκουπί, έστω αν δίνει εντολές. Ο κεφαλαιοκράτης διαχειρίζεται το χρήμα, τη χρηματοπιστωτική υπόσταση της επιχείρησης και τη γενική διοίκηση. Κάνει εντελώς άλλη δουλειά. Εργάζεται ως εκμεταλλευτής και γενικός διευθυντής και όχι παράγοντας βιβλία όπως παράγει ο μικροβιβλιοδέτης που κάνει περίπου την ίδια δουλειά με τους άλλους εργαζόμενους. Αυτή είναι μια μεσαία τάξη που έχει το όνειρο να ανέβει και να γίνει κεφαλαιοκράτης, αλλά πολύ συχνά συντιέζεται και πηγαίνει προς την αυτοαπασχόληση. Άμα δείτε τα σημεία της ανεργίας στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, η κοινωνική ομάδα, η τάξη, η οποία φαίνεται να επηρεάστηκε λιγότερο από όλους, είναι η αυτοαπασχολούμενη. Ο λόγος, κατά τη γνώμη μας, που συνέβη αυτό, είναι ότι μια μερίδα της μεσοαστικής τάξης, αυτών των μικροαφεντικών που ακόμα δεν κατάφεραν να έχουν γίνει κεφαλαιοκράτες, μετατράπηκαν από μεσοαστή σε αυτοαπασχολούμενοι, διώχνοντας τους εργάτες τους και διατηρώντας την επιχείρηση σε οικογενειακό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, σας το αναφέρω. Αυτό είναι το αντικείμενο του τρίτου βιβλίου του Φουλατζάκη, ιδίως οι τάξεις, οι μερίδες, παραγωγική, μη παραγωγική εργασία και υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενα σημεία σε αυτό το βιβλίο. Μετά από αυτό το βιβλίο έχουμε μια νέα πολιτική συγκυρία και στους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς σχηματισμούς, αλλά και στην αριστερά, ιδιαίτερα εκεί που υπήρχαν ισχυρά κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα. Έχουμε δηλαδή την προοπτική να ανεβεί στην κυβέρνηση ένα συνασπισμός κομμάτων ή ένα κόμμα της αριστεράς. Όπως συνέβη με το Λαϊκό Μέτωπο της Γαλλίας το 80 ή το Πασόκ το 81 ή την προσπάθεια που έκανε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα την ίδια περίοδο. Τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης που εντάσσονται σε αυτή την προοπτική είναι τα λεγόμενα πώς το λένε, ευρωκομμουνιστικά. Και επομένως έχουμε μια νέα κατάσταση που σε μεγάλο βαθμό διχάζει τους αριστερούς. Υπάρχει ένας το 1976 που ήδη προδιαγράφονται αυτές οι εξελίξεις, γίνεται το 22ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, όπου αποφασίζεται να απαλληφθεί από το πρόγραμμα του κόμματος ο όρος δικτατορία του προλεταριάτου. Σε αυτή τη συγκυρία η ομάδα του Αλμπουσέρ θεώρησε ότι πρέπει να κάνει μια αμυγός πολιτική παρέμβαση. Και άρχισε να γράφει βιβλία πολιτικά, μπροσούρες πολιτικές, έξω από την θεωρητική παρέμβαση που κάνανε, παράλληλα με τη θεωρητική παρέμβαση που κάνανε τώρα, για να υπερασπιστούν την αναγκαιότητα του όρου της δικτατορίας του προλεταριάτου, αλλά και για να μιλήσουν για την κρίση του μαρξισμού και την αναγκαιότητα να αλλάξει κάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Αλμπουσέρ γράφει τι πρέπει να αλλάξει στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το άλλο του βιβλίο είναι για την κρίση του μαρξισμού. Το πρώτο δημοσιεύτηκε το 1978 στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αγώνας και το άλλο όχι πάλι από τις εκδόσεις Αγώνας το 1978 επίσης, έτσι, εκδόσεις Αγώνας που είναι, ήταν της Πανελλαδικής. Και ο Μπαλιμπά την ίδια χρονιά εκδίδει το βιβλίο για την δικτατορία του προλεταριάτου, το οποίο βγήκε στα ελληνικά το 1978 από τον Οδυσσέα. Από ό,τι μου έχει πει ο ίδιος ο Μπαλιμπά,
πρόκειται να γράψουν το βιβλίο μαζί. Αλτουσιάδη Μπαλιμπάρου, που είχαν γράψει και το να διαβάσουμε το κεφάλαιο. Εκείνη την περίοδο όμως ο Αλτουσιάδη είχε πάλι ένα ψυχολογικό επεισόδιο και μπήκε για θεραπεία, οπότε έγραψε το βιβλίο μόνος του Μπαλιμπάρου, επειδή υπήρχε η αναγκαιότητα να βγει αυτό το βιβλίο στη συγκυρία. Η εξέλιξη, όπως ξέρουμε όλοι, αυτού του κυβερνητισμού του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο συμμετείχε στην κυβέρνηση και τέτοια, ήταν ολέθρια. Έτσι. Δηλαδή, σας υπενθυμίζω, 22,5 το 67, 20,6 το 79, 16,1 το 81, 11,2 το 84, 10 το 86, 7 το 88, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το 76 μέχρι το 88 σε 12 χρόνια, από 22 στο 7. Και μετά στο 0, έτσι τώρα είναι στο τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη στιγμή όμως, παρά την τάση μείωσης της αφή, κάποιοι από τους μαρξιστές θεωρήσαν ότι αυτό είναι μια ευκαιρία και θα ανοίξει το δρόμο. Επίσης μπορούσαν ως μέλη του κόμματος να πούνε πράγματα εντελώς ανοιχτά. Δηλαδή τότε ο Αλτουσιάς που ρωτήθηκε σε συνέντευξη είπε ναι, είμαι υπέρ του λαϊκού μετόπου, εάν και εφόσον θα δώσει την δυνατότητα στην εργατική τάξη, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους στην εργατική τάξη, να καταστρέψει το βασικό κράτος. Έκανε αυτή την τοποθέτηση. Με αντίθετα ο Κουλατζάς διαμορφώνει μια θεωρία η οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτό το ελληνικό αργοσταδιακό και ελληνικό πέρασμα στο σοσιαλισμό που λέγανε επί 8ου συνεδρίου του ΚΚΕ στην δεκαετία του 60, με βάση μια θεωρία, έτσι. Διατυπώνει λοιπόν ένα νέο ορισμό του κράτους, το κράτος ως συμπίκνωση ενός ταξικού συσχετισμού δυνάμεων. Αυτό είναι καθαρά αμφίσιμο, διότι μπορεί να σημαίνει την παλιά θέση, δηλαδή ότι υπάρχει μια συμπίκνωση ενός συσχετισμού δυνάμεων που μπορεί να αλλάξει, αλλά παρόλα αυτά αυτή η συμπίκνωση είναι η συμπίκνωση εντός μιας δομής εξουσίας, η οποία παραμένει η ίδια παρά το ότι μπορεί να είναι ευνοϊκότερος ο συσχετισμός δυνάμεων υπέρ της εργατικής τάξης, μέχρι να ανατραπεί το κράτος, αλλά παραμένει η ίδια στην ποιότητά της. Δηλαδή προφανώς είναι διαφορετικό το καθεστώς του Βίλι Μπραντ ή του Όλαφ Πάλμε από του Πινοσέτ. Και τα πρώτα δύο καθεστώτα που περιέγραψα είναι ευνοϊκότερα για την εργατική τάξη, τη δράση της κτλ. Αλλά το καπιταλιστικό κράτος είναι καπιταλιστικό κράτος. Αυτά τα συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά με αφορμή του Ρεντουσέρ. Αυτή είναι μια εκδοχή που θα μπορούσε κανείς να την ερμηνεύσει, έτσι. Και αυτή την εκδοχή, παρότι δεν είχε αυτή τη διατύπωση και είχε τη διατύπωση το κέντρο άσκησης της πολιτικής εξουσίας του κεφαλαίου, ο Κουλατζάς παλιά, αλλά αυτή τη διατύπωση την έλεγε στο παρελθόν, έλεγε να κατακτήσεις την κρατική εξουσία συντρίβοντας την κρατική μηχανή, έλεγε ο Λένιν, και αυτό τα λέει όλα. Το κράτος, άλλο απόσπασμα, το κράτος παρουσιάζεται σαν τόπος αποκρυπτογράφησης της ενότητας των δομών, σαν τόπος όπου μπορούμε να αντλήσουμε τη γνώση της ενότητας. Με αυτή την έννοια το κράτος είναι επίσης ο τόπος όπου αποκρυπτογραφείται η κατάσταση ρήξης αυτής της ενότητας. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό της διπλής εξουσίας των κρατικών δομών, που αποτελεί, όπως το έδειξε ο Λένιν, ένα από τα βασικά στοιχεία της επαναστατικής κατάστασης. Επομένως, στα πρώτα του βιβλία μιλάει για επαναστατική κατάσταση, για διαδική εξουσία και καταστροφή του κράτους, παρότι δέχεται ένα συσχετισμό δύναμης που μπορεί να μεταβληθεί. Στο δεύτερο όμως πηγαίνει σε μια άλλη εκδοχή στο βιβλίο εδώ, το κράτος, η εξουσία και ο σοσιαλισμός. Γι' αυτό το βιβλίο μιλάω, που είναι της ύστερης περιόδου, έτσι. Λέει ότι δεν υπάρχει, στην ουσία υπενήσεται ή λέει ανοιχτά ότι δεν υπάρχει αυτός ο δομικός πυρήνας. Και ότι εν πάση περιπτώσει το κράτος μπορεί να μετασχηματιστεί από ένα κράτος του κεφαλαίου σε ένα κράτος που να εκφράζει κάτι ευρύτερο. Αυτό που κάνει σταδιακά ο Κουλατζάς. Αναγκάζεται να δεχτεί ότι κάποια χαρακτηριστικά του
κράτους είναι από ταξική άποψη ουδέτερα. Δηλαδή, ποια χαρακτηριστικά η κοινωνική πολιτική, το θέμα της υγείας, της δημόσιας παιδείας κτλ. Πράγματα τα οποία ήταν εντελώς εκτός της παράδοσης προληψία. Δηλαδή, υπήρχε ένα βιβλίο των Εσταμπλό, Μποντλό και Εσταμπλέ, για το ταξικό σχολείο στη Γαλλία, όπου δεν μιλούσε. Η ταξικότητα του σχολείου δεν ήταν ότι τα παιδιά των πλουσίων έχουν περισσότερες ευκαιρίες και πηγαίνουν σε καλύτερα σχολεία. Ήταν ότι η δομή του σχολείου καθ' αυτού αναπαράγει την κυρία ιδεολογία και την αγκαταλειφική εξουσία. Ενώ τώρα αυτοί οι μηχανισμοί αποκτούν στο έργο του Πουλατζά μια ουδετερότητα. Και λέει ο δημοκρατικός δρόμος του σοσιαλισμού είναι μια μακρά πορεία όπου ο αγώνας των λαϊκών μαζών δεν στοχεύει στην εγκαθίδρυση μιας διαδικής εξουσίας παράλληλης και εξωτερικής προς το κράτος, αλλά προσανατολίζεται στις εσωτερικές αντιφάσεις του κράτους. Και δεν πρέπει και δεν είναι επιλογή. Βεβαίως το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ποτέ η διαδική εξουσία δεν ήταν επιλογή. Η επιλογή ήταν η ανατροπή του κράτους και προέκυπτε ως μια κατάσταση στη φάση της κρίσης. Έτσι και μια διαδική εξουσία μπορεί να γυρίσει τα πράγματα πίσω, όπως συνέβη σε κάποιες χώρες. Έτσι. Δηλαδή, διαδική εξουσία δεν σημαίνει ότι το επαναστατικό στρατόπεδο είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Εν πάση περιπτώσει, ο Πουλατζάς επιμένει και λέει ο δημοκρατικός δρόμος του σχεδιασμού ορίζει λοιπόν μια μακρά πορεία που η πρώτη της φάσης συνεπάγεται την αμφισβήτηση της ηγεμονίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου, όχι όμως και την απότομη ανατροπή του πυρήνα των σχέσεων παραγωγής. Αν η αμφισβήτηση της ηγεμονίας των μονοπωλίων προϋποθέτει ήδη μια σημαντική αλλαγή του οικονομικού μηχανισμού στο σύνολό της, παραμένει γεγονός ότι κατά τη φάση αυτή τέτοια αλλαγή δεν μπορεί να υπερβεί, εκτός και αν θελήσουμε να ριψοκινδυνεύσουμε την κατάρρευση της οικονομίας, ορισμένα όρια. Ομολογεί λοιπόν ότι μιλάει για μια σταδιακή αλλαγή, η οποία θα γίνει μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και αν αμφισβητήσει κάτι, αυτό θα είναι η ηγεμονία του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Και υποστηρίζει ότι υπάρχει μια κρίση, ότι υπάρχουν διάφορες κρίσεις του κράτους, και ότι υπάρχει ένας ειδικός τύπος κρίσης του κράτους που επιτρέπει αυτή την μετάβαση του αργού, σταδιακού και ειρηνικού περάσματος. Υπάρχουν, λέει, πολλά είδη πολιτικής κρίσης. Σήμερα δεν πρόκειται ούτε για μια κρίση διπλής εξουσίας, ούτε ακόμα περισσότερο για μια κρίση που οδηγεί στο φασισμό. Αυτή η κρίση του κράτους παρέχει στην αριστερά νέες αντικειμενικές δυνατότητες για δημοκρατική μετάβαση. Πώς το στηρίζει αυτό? Το στηρίζει με δύο επιχειρήματα. Το πρώτο λέει ότι υπάρχει κάποιος οικονομικός μηχανισμός του κράτους. Και αυτός ο οικονομικός μηχανισμός του κράτους κυριαρχείται από τα μονοπόλια. Επομένως θα πρέπει να απαλωτριωθεί η εξουσία των μονοπωλίων στον οικονομικό μηχανισμό του κράτους. Αυτό είναι μια εντελώς καινούργια ιδέα. Στα προηγούμενα του βιβλία έλεγε ότι είναι εντελώς λάθος να ισχυριστούμε την ύπαρξη οικονομικού μηχανισμού ως τέτοιο. Το κράτος παρεμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην οικονομία μέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης που είναι ο καταστατικός μηχανισμός του κράτους. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε κανείς ότι καταστατικός μηχανισμός σημαίνει μόνο καταστολή. Σημαίνει το authority, την εξουσία, το αποφασίζουμε και νομοθετούμε. Έτσι αυτό. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός κάνει οικονομική πολιτική, κάνει οικονομικό σχεδιασμό, κάνει χιλιαδιό βιομηχανική πολιτική που υπήρχε τότε και άλλα πράγματα. Αυτό περιγράφει στα πρώτα του βιβλία. Και αυτό δεν είναι ειδικό του μηχανισμού οικονομικών. Ξαφνικά τον εισάγει ως έννοια οικονομικού μηχανισμού του κράτους. Το δεύτερο που εισάγει είναι ότι το κάθε κόμμα αποτελεί έναν ιδιαίτερο ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Αυτό είναι έξω από την ανάλυση που δεχόταν ο Αλτουσέρ. Ο Αλτουσέρ λέει ότι δεν είναι το κάθε κόμμα ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους, αλλά ο ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους είναι το κοινοβουλευτικό σύστημα ως τέτοιο, το οποίο φιλτράρει τις ριζοσπαστικές ή άτακτες πρακτικές των από κάτω, τις εντάσσει μέσα στην νομιμότητα και τις καναλιζάρει σε μια διαπραγμάτευση εντός του συστήματος που ακόμα κι αν πάρουν κάποια πράγματα επειδή είναι δυνατοί είναι εντός του συστήματος και της αναπαραγωγής. Επομένως όλα τα κόμματα είναι τμήματα ενός ευρύτερου
και με μηχανισμό του κράτους που είναι ο πολιτικός μηχανισμός του κράτους. Γι' αυτό έλεγε ο Αλουσέρο ότι το κομμουνιστικό κόμμα πρέπει να είναι εντός εκτός. Δηλαδή δεν μπορεί να, είναι, να μην είναι εντός, γιατί εκεί δίνει τη μάχη, αλλά η στρατηγική του πρέπει να είναι αντικοινοβουλευτική, με την έννοια της, όχι της αναρχίας, αλλά με την έννοια της αμφισβήτησης όλου αυτού του συστήματος αντιπροσώπευσης. Έτσι ο Κουρατζάς ξαφνικά μας λέει όχι μόνο ότι το κάθε κόμμα είναι ένας ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, αλλά και ότι το κόμμα της δεξιάς που κυβερνάει τόσα πολλά χρόνια στη Γαλλία και στην Ελλάδα κλπ. Είναι ένας τόσο ισχυρός μηχανισμός που αν χάσει την κυβέρνηση αλλάζουν όλα και αποσταθεροποιείται το κράτος και ανοίγει ο δρόμος για τον δημοκρατικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Επομένως, αυτό, νομιμοποιεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο τον κυβερνητισμό και την ρεφορμιστική, την πάγια ρεφορμιστική στρατηγική των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και των κομμουνιστικών που είχαν προχωρήσει εκεί, προσπαθώντας να ανακατέψει λίγο τις έννοιες και τους όρους ενός ιδεολογικού ρεύματος το οποίο και αυτός ανήκε και πηγαίνει κάπου αλλού. Έτσι, αυτό δημιούργησε πολύ έντονες και προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους και φημολογούνται μέχρι και ζητήματα χειροδοηγητικών. Τώρα, σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο γράφει το βιβλίο «Η κρίση των δικτατοριών». Εκεί, εκτός του ότι ενσωματώνει όλη αυτή την ανάλυση του κυβερνητικού δρόμου, έχει και την πάγια θέση των κομμουνιστικών κομμάτων της εποχής, ότι όλα ξεκινούσαν από τις ξένες δυνάμεις, από την εξάρτηση. Δηλαδή, υιοθετεί για την περίπτωση της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ότι οι κυρίαρχες τάξεις στην πραγματικότητα χωρίζονται σε μια μερίδα αμερικανόδουλη και σε μια μερίδα ευρωπαιόφιλη, και ότι οι ευρωπαιόφιλοι ήταν το μεσαίο κεφάλαιο και ιονή σύμμαχος με τις λαϊκές δυνάμεις απέναντι στην ολιγαρχική αμερικανόδουλη που ήταν η μονοπωλιακή μερίδα. Έτσι. Και επομένως φτάνει στο σημείο, ας μην το... τα δικτατορικά καθεστώτα υποστήριξαν με εξαιρετικά γλυκό τρόπο τα συμφέροντα της μεταβατικής αστικής τάξης, την ονομάζει μεταβατική. Εκεί πέρα κάνει συνεχείς αναφορές στο τριτοκοσμικό ρεύμα, τον Ταμίρα Μίν, τον Αντρέι Πίντερ Φρανκ κτλ. Και συγχρόνως λέει ότι συγκροτήθηκε ή συγκροτείται μια αληθινή τακτική συμμαχία μεγάλων μερίδων της ενδογενούς αστικής τάξης και λαϊκών δυνάμεων. Οι βασικές αντιστασιακές οργανώσεις των λαϊκών μαζών και ιδιαίτερα τα κομμουνιστικά κόμματα είχαν δίκιο να δεχτούν, όπως όλα δέχτηκαν, μια συμμαχία με την ενδογενή αστική τάξη, είτε ανοιχτά διατυπωμένη είτε πιστοποιημένη στην πράξη με συγκεκριμένο και περιορισμένο στόχο την ανατροπή των δικτατοριών κτλ. Μιλάει για την αδέα στην ουσία την οποία αποδέχεται, έτσι. Τώρα, αυτή είναι περίπου η πορεία του Κουλατζά, αυτή είναι η καμπή του. Να μου επιτρέψετε κάποιες παρατηρήσεις ως προς τις θεωρητικές ρίζες αυτής της μεταστροφής. Δηλαδή, το ένα σημείο είναι το πολιτικό, ότι υπήρχε μια συγκυρία που κάτι γινότανε, το είδε με έναν τρόπο, εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι δεν αρκεί αυτό ως ερμηνεία και πρέπει να αναζητήσουμε και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε και κάποιες θεωρητικές αιτίες βαθύτερες που διατρέχουν όλο το έργο του και τελικά τον οδήγησαν σε αυτή τη μεταστροφή. Θεωρώ ότι μία τέτοια αντίληψη είναι αυτή που έχει περί μονοπωλιακού καπιταλισμού και μονοπωλιακής μερίδας και μονοπωλιακού κεφαλαίου. Στην ουσία υιοθετεί μία κλασική, παρότι δεν δέχεται την άποψη του κρατικού μονοπωλιακού καπιταλισμού για συγχώνευση του κράτους με τα μονοπόλια και τέτοια που λέγανε τότε οι
σοβιετική και δεν το φτάνει μέχρι το σημείο ότι η κυρίαρχη τάξη είναι 200 οικογένειες που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Γαλλία. Εντούτοις, είναι μια εξαιρετικά σχηματική αντίληψη. Με την έννοια ότι το μονοπόλιο είναι ένα μεμονωμένο κεφάλαιο, σύμφωνα με την ανάπτυξη του Μάρξ, είναι ένα μεμονωμένο κεφάλαιο το οποίο καταφέρνει να έχει ένα άνω του μέσου ποσοστό κέρδους, για κάποιους λόγους, επειδή υπερέχει τεχνολογικά και δεν έχουν ακόμα οι ανταγωνιστές που πάρει αυτή την τεχνολογία, επειδή κατέχει ένα φυσικό πόρο, μια πατέντα, ένα νέο προϊόν, οτιδήποτε. Συνήθως αυτό το κάνουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά αυτά τα μεμονωμένα κεφάλαια βρίσκονται πάντα εντός του ανταγωνισμού και η ύπαρξή τους, η ιδιότητά τους μάλλον, να είναι μονοπόλια, συνεχώς αμφισβητείται. Όπου η μονοπωλιακή κατάσταση πάει σε κάποιον άλλον, είτε πάει σε κανέναν, ακυρώνεται. Έτσι, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια μερίδα παγιωμένη με το κόμμα της, ξεχωριστή, η οποία έχει άλλες εξαρτήσεις, άλλες αυτό. Αυτό είναι σχηματικό σχήμα το οποίο το έχει από το πρώτο του βιβλίο. Επίσης, έχει διάφορες ακροβασίες με βάση αυτό. Για παράδειγμα, λέει σε κάποιο σημείο ότι η νέα μικροαστική τάξη είναι αποτέλεσμα του μονοπωλιακού σταδίου του καπιταλισμού. Ο Μάρξ λέει σε κάποιο σημείο στο κεφάλαιο ότι η ψυχή της βιομηχανίας δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά ο μάνατζερ. Το έχει δείξει ήδη ο Γιούρ, γράφει. Και παραπέμπει σε ένα βιβλίο του Γιούρ που είναι από το 1850, 56, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή τη βιομηχανική επανάσταση, τη μεγάλη επιχείρηση, τη πολύ μεγάλη μανουφακτούρα, σαν και αυτές που είχαν οι Ιταλικές πόλεις στο Άμστερνταμ και τέτοια, υπάρχουν οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της μεγάλης αυτής επιχείρησης. Έτσι δεν είναι ένα παιδί αυτό του μονοπωλιακού καπιταλισμού. Επίσης, αυτό δεν συνιστά μια περιοδολόγηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Συνιστά μια περιοδολόγηση των κοινωνικών σχηματισμών, της ιστορικής εξέλιξης στον καπιταλισμό. Και νομίζουμε, δηλαδή με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί και γράφουμε μαζί, τον Ιωακίμογλου, τον Κονομάκη, τον Δημούλη και άλλους, ότι καλύτερα είναι να περιγράψεις αυτή την περιοδολόγηση ως ο καπιταλισμός της απόλυτης υπεραξίας έναντι του καπιταλισμού της σχετικής υπεραξίας. Διότι και πριν τη βιομηχανική επανάσταση, σίγουρα, αλλά και τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, την πρώτη περίοδο, όπως περιγράφει ο Μάρξ, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η απόλυτη υπεραξία. Με το που μπήκαν οι μηχανές, άρχισε η παιδική εργασία, εκτινάχθηκε το ωράριο στις 14 ώρες και στις 12 και 10 για τα παιδιά, γίνανε νόμοι περιορισμού του ωραρίου που δεν εφαρμοζόντουσαν, έπρεπε να γίνουν σκληροί αγώνες για να αυτό, εντατικοποιήθηκε η εργασία, δηλαδή παρότι μπήκαν οι μηχανές, ακριβώς επειδή απαξιωνόντουσαν γρήγορα και ερχόντουσαν νέες μηχανές, προσπαθούσαν να τις εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο και είχαμε καταστροφικά αποτελέσματα εκτείναξης απόλυτης υπεραξίας στην εργατική τάξη. Επομένως, μάλλον είναι αυτή η καλύτερη αυτή, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μένει ανοιχτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο που βρίσκουμε στην αρχή. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που σας είπα ήδη για την παραγωγική και μη παραγωγική εργασία. Ο Κουλατζάς θεωρεί ότι το ζήτημα της μη παραγωγικής εργασίας αφορά όλους τους κλάδους εκτός της ειδικής παραγωγής και το συνδέει πάλι με το μονοπωλιακό στάδιο, την διεύρυνση της μη παραγωγικής κατ' αυτών εργασίας, δηλαδή των υπηρεσιών, και φτάνει σε κάποια συμπεράσματα μη ορθά κατά τη γνώμη μου ήδη από τα πρώτα του βιβλίου. Τελειώνω λέγοντάς σας το εξής, ότι το τελευταίο του βιβλίο, παρότι έχει όλα αυτά τα αρνητικά για το κυρίαρχο κόμμα και τέτοια, όλα αυτά τα αρνητικά, περιέχει και κομμάτια εξαιρετικά χρήσιμα, δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο για πέταμα. Και γι' αυτό εννοώ για το βιβλίο, όχι το «Η κρίση των δικτατοριών», που ενδεχομένως να είναι για πέταμα, εννοώ το «Η εξουσία ο σοσιαλισμός», έτσι αυτό.
και θα τελειώσω διαβάζοντάς σας ένα απόσπασμα μικρό του Μπουλατζά για τον ορισμό του έθνους που έχει σε αυτό το βιβλίο και το οποίο έχει συνεπαγόμενα με την τεχνική του εθνικισμού και τα λοιπά. Λέει το εξής: το καπιταλιστικό κράτος θέτει τα σύνορα, συγκροτώντας αυτό που είναι μέσα, το λαό έθνος, διότι ομογενοποιεί το πριν και το μετά αυτού του περιγράμματος, του περιφράγματος. Η εθνική ενότητα, το σύγχρονο έθνος, γίνεται έτσι ιστορικότητα ενός εδάφους και εδαφικοποίηση μιας ιστορίας. Κοντολογής εθνική παράδοση ενός εδάφους υλοποιημένη στο κράτος έθνος. Οι σημαντήρες του εδάφους γίνονται οδηγητικοί δείκτες της ιστορίας που χαράζονται μέσα στο κράτος. Τα περιφράγματα που συνεπάγεται η συγκρότηση του σύγχρονου λαού έθνους δεν είναι τόσο τρομερά, παρά μόνο επειδή είναι ταυτόχρονα κομμάτια μιας ολοποιημένης και κεφαλαιοποιημένης από το κράτος ιστορίας. Οι γενοκτονίες είναι απεκβολές αυτών που γίνονται ξένα σώματα μέσα στο εθνικό έδαφος και στην εθνική ιστορία, αποκλεισμοί έξω από το χώρο και έξω από το χρόνο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι μια σύγχρονη επινόηση και με την έννοια ότι τα συνοριακά δίφρακτα κατεβάζονται και για τους αντιεθνικούς που είναι χρονικά μετέωροι σε εκκρεμότητα εθνικής ιστορικότητας. Αυτό το απόσπασμα και όλη αυτή η ανάλυση που είναι ένα κεφάλαιο νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο και για σύγχρονα πράγματα, όπως είναι το θέμα με τη δημοκρατία της Μακεδονίας, την ελληνική στάση, την ιστορία της Μακεδονίας ως ευρύτερης γεωγραφικής και διοικητικής περιοχής στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας κλπ. Επομένως, ακόμα και αυτό το βιβλίο που είναι ενταγμένο στην προοπτική ενός ρεφορμιστικού ευρωκομμουνισμού είναι βιβλίο του Μπουλατζά ακόμα και έχει πράγματα χρήσιμα.